myphone.gr. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αναλυτικής παρουσίασης του Nokia 701. Όπως βλέπετε, έχουμε εδώ πέρα το κινητό τηλέφωνο, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι σχεδόν ολόιδιο με το Nokia C7 που είχε βγάλει στο παρελθόν η εταιρεία, παρά με ελάχιστες μόνο διαφορές. Ο σχεδιασμός και το καλούπι του παραμένει ίδιο. Αρχίζουμε λοιπόν από την μπροστινή όψη, στην οποία συνεχίζουμε και βλέπουμε την οθόνη των 3,5 ίντσων, το οποίο ίσως για κάποιους να φανεί μικρή η οθόνη, αλλά για το μέσο χρήστη είναι, πιστεύουμε, το ιδανικό μέγεθος, που δεν ζητάει να έχει ένα υπερβολικά μεγάλο κινητό στη τσέπη του. Η οθόνη συνεχίζει να είναι Gorilla Glass, το γυαλί, οπότε αντέχει ιδιαίτερα σε πτώσεις, ώστε να μην πάθει τίποτα. Αυτό που αλλάζει όμως εκ πρώτης όψεως, μόλις το ανοίξουμε το κινητό φαίνεται, είναι η τεχνολογία της οθόνης, όπου δεν χρησιμοποιείται πια η τεχνολογία AMOLED, αλλά η τεχνολογία in-plane switch, μια τεχνολογία η οποία την βρήκαμε για πρώτη φορά στο iPhone 4. Αυτή είναι η τεχνολογία μας προσφέρει μεγαλύτερες γωνίες θέασης, φοβερή φωτεινότητα, και σε συνδυασμό με την τεχνολογία Clear Black Display που υπάρχει και στο Nokia 701, την είχαμε προωθήσει στο Nokia Y7, μπορούμε, η αναγνωστιμότητα μάλλον της οθόνης είναι δυνατή ακόμα και στον πιο δυνατό ήλιο. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, ιδιαίτερα για τη χώρα μας που είναι πλούσια σε ηλιοφάνεια τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε γενικές γραμμές, μπορεί η τεχνολογία αυτή επίσης να απογοητεύσει ορισμένους που προτιμάνε τεχνολογία AMOLED, κυρίως όσον αφορά την πιστότητα των χρωμάτων. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, το κινητό είναι ίδιο στην μπροστινή όψη. Συνεχίζουμε να βρίσκουμε την κάμερα VGA, την μπροστινή για τις βιντεοκλήσεις, τον proximity sensor, τον αισθητήρα φωτός. Στο κάτω μέρος όμως βρίσκουμε την πρώτη αλλαγή, η οποία είναι το πολυπλήκτρο μενού, το οποίο έχει ανέβει σε σχέση με το C7 λίγο πιο πάνω και κολλητά με την οθόνη. Και αυτό μερικές φορές δημιούργησε πρόβλημα, μιας και πατώντας το πλήκτρο πατούσαμε και την οθόνη και έπαιρνε πρώτα την εντολή από την οθόνη αυτής και όχι το πλήκτρο. Άλλη σημαντική αλλαγή στην οθόνη αλλά και στο γύρω-γύρω είναι ότι δεν υπάρχει πια το κάθοπρο που υπήρχε στο C7, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το εφέ του καθρέφτη που είχαμε στο C7. Ενώ επίσης το γύρω-γύρω, ναι μεν είναι συνεχής να είναι από κράμα μετάλλων, αλλά δεν είναι στο ασημή χρώμα το οποίο είχε και αυτό το εφέ του καθρέφτη. Συνεχίζοντας, να τονίσουμε ότι τα υλικά κατασκευής του είναι πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά βρίσκουμε κυρίως είτε με μέταλλο είτε πλαστικό πολύς καλής ποιότητας, όμως άριστης ποιότητας, και το φινίρισμα, υπάρχει ένα φινίρισμα στο πλαστικό το οποίο το κάνει πάρα πολύ καλό και να δένει απίστευτα όμορφα με όλο το σώμα του κινητού. Ας πάμε λοιπόν στη δεξιά μεριά του κινητού. Η μισή πλευρά είναι το μεταλλικό κράμα που είχαμε πει και η άλλη μισή είναι πλαστικό, όπως και τα κουμπιά του. Βρίσκουμε, η δεξιά μεριά είναι και η πιο πλούσια, βρίσκουμε τα πλήκτρα έντασης ήχου, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από ένα κουμπί φωνητικών εντολών. Ουσιαστικά αυτό το ότι είναι ξεχωριστά πλήκτρα είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό κατά την άποψή μας, μιας και δημιουργούνταν αρκετά προβλήματα παλιότερα με πλήκτρα έντασης ήχου, τα οποία ήταν ένα ενιαίο κομμάτι. Ακριβώς από κάτω είναι ο slider κλειδώματος του κινητού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να ενεργοποιήσει το LED flash από πίσω ως φακό. Και τέλος το πλήκτρο της φωτογραφικής, το οποίο ενεργοποιεί την εφαρμογή φωτογράφησης, είναι λίγο πιο πάνω σε σχέση με το C7, ώστε δεν είναι στην καμπύλη ακριβώς, κάτι που το βρίσκουμε σχετικά θετικό, αλλά επειδή το μέγεθος του κινητού είναι σχετικά λεπτό, έχουμε δει βέβαια και πιο λεπτά κινητά, το 701 είναι γύρω στα 11 χιλιοστά. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ λεπτό λοιπόν το κινητό τηλέφωνο, αρκετές φορές πατώντας το πλήκτρο χάνουμε τη σταθερότητα της φωτογραφίας, ενώ δεν είναι λίγες περιπτώσεις που ίσως μας φύγει και από τα χέρια, οπότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε το soft key της εφαρμογής αντί του πλήκτρου.
Στην κάτω ακριβώς μεριά βλέπουμε δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα πέρα από μια μικρή τρυπούλα στην οποία μπορούμε να βάλουμε κάποιο κρεμαστό. Και στην αριστερή μεριά, επίσης άδεια, βρίσκουμε μόνο την θύρα των 2 χιλιοστών για τον φορτιστή, τον κλασικό φορτιστή της Nokia. Στην πάνω μεριά βλέπουμε υπάρχουν περισσότερα πράγματα από τις υπόλοιπες πλην της δεξιάς, ναι. Ουσιαστικά βρίσκουμε το πλήκτρο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης του κινητού, τη θύρα mini jack, στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε απλά ακουστικά, μπορούμε να συνδέσουμε επίσης τα hands free που μας δίνεται από την Nokia, όπως επίσης μπορούμε να συνδέσουμε το κινητό και στην τηλεόραση, μιας και είναι έξοδος TV out. Και να προσθέσουμε εδώ ότι η ποιότητα της εικόνας που βγήκε από εδώ, παρόλο που είναι αναλογική, ήταν πάρα πολύ καλή, μας ενθουσίασε και ήταν εφάμιλη, αν όχι καλύτερη, της ποιότητας ενός DVD. Ιδιαίτερα σε ταινίες στις οποίες ήταν high definition, δεν περιμέναμε τόσο καλή ποιότητα. Και αυτό λόγω της πολύ καλή, του καλού downsaving που έκανε η GPU του κινητού. Τέλος, υπάρχει η θύρα micro USB, η οποία καλύπτεται από το μικρό πλαστικό, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα αντέξει, αλλά δεν έχει δημιουργήσει τώρα πρόβλημα. Και ακριβώς δίπλα, επειδή φορτίζει το κινητό και μέσω micro USB και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για να συνδέσουμε συσκευές, φλασάκια, ποντίκια, πληκτρολόγια μέσω του χαρακτηριστικού USB on the go. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα LED το οποίο υποδεικνύει αν φορτίζει το κινητό, ανεξάρτητα αν φορτίζει μέσω USB ή μέσω της θύρας των 2 χιλιοστών. Πηγαίνοντας στο πίσω μέρος του κινητού, βρίσκουμε το συνηθισμένο μεταλλικό πλαίσιο που βρήκαμε και στο Nokia C7 και ουσιαστικά περιέχει την κάμερα των 8 MP, η οποία δυστυχώς δεν περιέχει οπτικά μέρη Carl Zeiss, ούτε έχει autofocus. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία Extended Depth of Field, όπως την ονομάζει η Nokia, και ουσιαστικά είναι με ορισμένο focus, ορισμένη εστίαση εργοστασιακά, κάτι που ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα στην περίπτωση που θέλουμε να τραβήξουμε φωτογραφίες μάκρο, πολύ κοντινές δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, οι φωτογραφίες βγήκαν αρκετά καλές, όπως θα δούμε στη συνέχεια της παρουσίασης, και δεν είναι τόσο κακές όσο πιστεύαμε, ίσα-ίσα ήταν πάρα πολύ καλύτερες από ό,τι τις περιμέναμε. Το LED flash, το διπλό LED flash κάνει αρκετά καλή δουλειά, ιδιαίτερα αν θέλουμε να τραβήξουμε βίντεο τα βράδια. Αλλά όσον αφορά φωτογραφίες, θα προτιμούσαμε να δούμε ένα Xenon Flash όπως το Mi 8. Παρ' όλα αυτά κάνει μια σχετικά καλή δουλειά. Εξάλλου το κινητό δεν αφορά τους λάτρες της φωτογραφίας. Αυτοί λογικά θα πάνε σε ένα Mi 8. Συνεχίζοντας, βρίσκουμε στην αριστερή μεριά το ηχείο. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον ότι ναι μένει ο σχεδιασμός παραπέμπει σε δύο ηχεία σε κάθε πλευρά του μεταλλικού πλαισίου, αλλά υπάρχει μόνο ένα ηχείο στην αριστερή πλευρά και αυτό μάλλον για λόγους σχεδιασμού και ομοιομορφίας, όπου αποφάσισαν να είναι ίδιο και στις δύο πλευρές, άσχετα μόνο αν η μία πλευρά περιέχει ηχείο. Να προσθέσουμε επίσης ότι αυτό το μεταλλικό πλαίσιο είναι και το πιο ευαίσθητο σημείο και σε δαχτυλικά αποτυπώματα, αλλά και σε γρατουνιές. Συνεχίζοντας το καπάκι, είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, πάρα πολύ άριστη ποιότητα τα λέγαμε, και θα προσθέσουμε ότι πρώτον το μαξιλαράκι που υπάρχει για να καλύπτει το κενό μεταξύ της μπαταρίας και το καπάκι, ναι, και φυσικά τα δύο σημεία τα οποία εφάπτεται σε δύο σιδεράκια πάνω στο κινητό, είναι ουσιαστικά αυτό και αυτό, και συνδέονται πάνω στο κινητό σε αυτό το μεταλλικό και σε αυτό το μεταλλικό ακροδέκτη, και ουσιαστικά έτσι έχουμε ένα έξυπνο σύστημα απαγωγής θερμότητας της βασικής πλακέτας του κινητού, μετατρέποντας έτσι το καπάκι του κινητού σε παθητική ψύκτρα. Μπαίνοντας στα ενδότερα του κινητού, βρίσκουμε την είσοδο της SIM κάρτας, για να δοκιμάσουμε να βάλουμε μια κάρτα SIM, η οποία ναι μεν είναι εύκολα προσβάσιμη, ακόμα και όταν είναι μέσα η μπαταρία είναι αυτή λοιπόν, είναι εύκολα προσβάσιμη και μπορούμε να τη βγάλουμε και να τη βάλουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε
να το κάνω ενώ είναι σε λειτουργία το κινητό. Κάτι ιδιαίτερα περίεργο από τη στιγμή που είναι εύκολα προσβάσιμη. Αν το δοκιμάσουμε, θα δούμε ότι το κινητό θα επανακινηθεί απευθείας. Οπότε ελπίζουμε αυτό να αλλάξει σε μελλοντικές εκδόσεις του Symbian. Αλλά το πιο παράξενο του σχεδιασμού όλου είναι η θύρα microSD που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από την μπαταρία και όταν βάλουμε την μπαταρία καλύπτεται. Οπότε στην περίπτωση, ας βάλουμε μια 32R που έχουμε εδώ. Στην περίπτωση λοιπόν που είναι σε λειτουργία το κινητό, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την κάρτα microSD, δηλαδή δεν είναι hot swappable. Οπότε είναι κάτι περίεργο από την άποψη ότι το έχουμε δει το χαρακτηριστικό σε προηγούμενες συσκευές της Nokia και ξέρουμε ότι υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η συσκευή είναι αρκετά στιβαρή, πάρα πολύ καλή, πολύ μικρό μέγεθος, βάρος γύρω στα 131 γραμμάρια, αλλά το κέντρο βάρους είναι πάρα πολύ ισορροπημένο γενικά το βάρος του, ώστε να το νιώθουμε πάρα πολύ ζεστάστο στο χέρι μας και πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια πάρα πολύ καλή κατασκευή, από προσεγμένη στα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί. Και σίγουρα αφορά ένα συγκεκριμένο, έχει το δικό του κοινό μάλλον, για όσους δεν θέλουν ένα πολύ μεγάλο κινητό τηλέφωνο, αλλά ουσιαστικά θέλουν ένα smartphone που να κάνει κάποια βασικά πράγματα και να μην έχει τις τεράστιες διαστάσεις στις οποίες βγαίνουν αρκετά τηλέφωνα στην υψηλή κατηγορία πια. Αυτό ήταν η παρουσίαση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του κινητού. Στο επόμενο μέρος θα συνεχίσουμε στην Nokia Bell.